Θα περάσουμε τώρα στι εξελίξει στην καρδιοχειρουργική. Διότι έχουμε πολύ σημαντικέ εξελίξει τα τελευταία χρόνια και έχουμε μαζί μα τον κύριο Ιάκωβο Παντελιάδη, καρδιοχειρουργό, διευθυντή πρώτη καρδιοχειρουργική κλινική στο Υγεία. Καλώ ήρθατε, καλημέρα. Καλώ σα βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε Παντελιάδη, είσαστε πάρα πολύ θετικό άνθρωπο και ω επιστήμονα θα μα πείτε αυτά που θέλουν να ακούσουν και οι τηλεθεατέ μα, που είναι αυτέ οι πράγματι συγκλονιστικέ εξελίξει στον τομέα τη καρδιοχειρουργικής. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία, τι τελευταίε δεκαετίε είχαμε μεγάλε εξελίξει στην ναι. καρδιοχειρουργική. Ε, πρώτα απ' όλα γίνανε μεγάλα βήματα στι τεχνικέ, καινούργιε τεχνικέ. Όπω παραδείγματο χάρη στα στεφανία, τα οποία τώρα χρησιμοποιούμε πλέον περισσότερα αρτηριακά μοσχεύματα, τα οποία διαρκούν περισσότερο, χρησιμοποιούμε τις μαστικές, τις κερκιδικές και σε σχέση με τα φλεβικά έχουν μεγάλη διαφορά. Ή τουλάχιστον στατιστικά γίνονται αυτά τα πράγματα. Μετά στις βαλβιδοπάθειες. Στις βαλβιδοτά. Και απε... εκεί έχουμε έχουμε ακόμα μεγαλύτερες εξελίξεις γιατί παλαιότερα ε, γινόντουσαν αντικαταστάσεις συνέχεια. Ενώ mm. τώρα προσπαθούμε να διορθώσουμε τις βαλβίδες και να αφήσουμε αυτοί που που είναι η φυσιολογική, διορθώνοντα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Σα δίνει κάποια πλεονεκτήματα. Σε... γιατί παραμένει να είναι η ίδια η βαλβίδα του ασθενή. Mm. Δηλαδή αυτό που λέμε κοινό πλαστική μητροειδού βαλβίδα. Βέβαια, έχουμε την πολυτέλεια τώρα πια να χρησιμοποιούμε υλικά τα οποία είναι πολύ προηγμένη τεχνολογία ε, και διαρκούν πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι μια πολύ όμορφη ιστορία και στα. Ε, mm. Τις βαλβίδες, τις μηχανικές που έχουμε και διαθέτουμε Αλλά και τις βιοπροσθετικές έχουν γίνει με μεγαλύτερη ε, χρονική διάρκεια για... αυτά τα υλικά ε, Δίνει και πλεονέκτημα για τον ασθενή, δηλαδή μεταφράζεται σε, σε χρόνια, καλό Σε χρόνια, ναι. σε χρόνια ζωής βασικά πολύ σημαντικό αυτό. Όταν λέμε ε, κύριε Παντελιάδη για, για το αισθητικό κομμάτι τι εννοούμε να εξηγήσουμε λίγο του το αισθητικό κομμάτι και εκεί πέρα προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολη, πιο, πιο όμορφη να είναι η τομή mm. βασικά παλαιότερα όταν ξεκίνησα την ειδικότητα κάναμε όπως να είναι τη ραφή à, τώρα mm. κάνουμε πλαστικές ε, για να μην φαίνεται και μετά βέβαια υπάρχουν κάποιες τεχνικές οι οποίες έχουν ένα ε, αναπτυχθεί, που μας επιτρέπουν βέβαια σε ορισμένες παθήσεις να κάνουμε μικρότερες τομές με πολύ ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα. Βέβαια δεν επιτρέπεται σε όλα τα είδη των επεμβάσεων αυτές. Αλλά είναι και καλό για τον ασθενή το ψυχολογικό κομμάτι όμως ναι, αυτό Ναι, συνήθως στις γυναίκες και στα νέα άτομα αξίζει τον κόπο. Για τις λιγότερο παρεμβατικές τεχνικές... Αυτό ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία γιατί ίσω είναι η μεγαλύτερη εξέλιξη που υπάρχει τώρα αυτή την εποχή. Δηλαδή η, η συνεργασία περισσότερων καρδιολόγων και καρδιοχειρουργών έχει δημιουργήσει τέτοιες προϋποθέσεις που σήμερα χρησιμοποιώντα παραδείγματος χάρη όταν έχουμε μια σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας ή κάποια προβλήματα στεφανίων, τότε εκεί μπορούν να παρέμβουν οι καρδιολόγοι. Βέβαια, το πιο σπουδαίο σήμερα είναι ότι σε όλα τα μεγάλα κέντρα έχουν αναπτυχθεί ομάδες καρδιάς, (heart team, οι οποίες μελετάνε το κάθε περιστατικό από μόνο του και όταν έχεις απέναντί σου μόνο τον άρρωστο, έχοντας όλες τις δυνατότητες να το προσφέρεις yeah. τα περισσότερα, αποφασίζεις τι. Όταν λοιπόν είναι κάποιος ηλικιωμένος που είναι εύκολο να του κάνεις μια παρέμβαση διαδερμικά, τότε χρησιμοποιούμε την τάβη και το προτείνουμε όλοι μαζί. Διαδερμική αντικατάσταση Διαδερμική αντικατάσταση mm. της αορτικής της βαλβίδας αορτικής προς βαλβία. το παρόν είναι το πιο ουσιαστικά μοντέρνο που mm. υπάρχει. Οι άλλες βαλβίδες ακόμα μελετώνται, mm. αλλά σιγά σιγά θα έχουμε και νέα και για τις υπόλοιπες βαλβίδες. Ωραία, είναι πολύ σημαντικό. Επειδή είναι και η επικαιρότητα αυτή, μπορείτε να μου πείτε για ανθρώπου που έχουν κάνει κάποια καρδιοχειρουργική επέμβαση, τι πρέπει να προσέχουν τώρα εν μέσω πανδημία. Καταρχά, πρέπει να προσέχουμε όλοι αυτού του καιρού. Αλλά οι καρδιοπαθεί συνήθω είναι μεγαλύτερη ηλικία. αυτούς πρέπει να του προσέχουμε ιδιαίτερα. Τώρα, αυτοί που έχουν πρόβλημα είναι οι ασθενεί οι οποίοι έχουν χειρουργηθεί και τους τρεις πρώτους μήνες μετά από την επέμβαση, μετά δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ή οι ασθενείς που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, δηλαδή υπάρχουν περιστατικά που παραμένει η καρδιακή ανεπάρκεια. Τώρα όμως πρέπει να προσέξουμε κάτι άλλο, γιατί υπάρχουν ασθενείς που έχει μπει η διάγνωση ε, καρδιοπάθειας και πρέπει να χειρουργηθούν. Αυτοί οι ασθενείς δεν πρέπει να παραμένουν και να περιμένουν, γιατί όπως είδαμε και στο πρώτο κύμα, της πανδημίας, επιβαρύνεται η κατάστασή του. Όχι και μόνο, πεθαίνουν. Πεθαίνουν και έχουμε και θανάτους, Έτσι. Καταγράφονται πάρα πολύ. εκεί σε πρέπει αυτού του ανθρώπου να του βοηθήσουμε προφανώ σε κάποιο περιβάλλον το οποίο είναι πολύ προστατευμένο και πολύ καθαρό, θα λέγαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα δώσατε πολύ σημαντικέ πληροφορίε. Και εγώ σα ευχαριστώ καλά, πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παντελήωδη. Να είστε καλά, καλά καλή και